Σηκώθηκα σήμερα το πρωί με μια ψυχική εφορία, γιατί μόλις χθες είχα καθαρίσει με την εφορία και δεν χρώσταγα τίποτα. Την ώρα λοιπόν που πίνω το γάλα μου και το ρουφάω, πέφτει το δεξί μου μάτι σε έναν απλήρωτο ξεχασμένο λογαριασμό του ΟΑΤΕ που είχε λήξει. Πρέπει τώρα να πάω στο κέντρο να το πληρώσω και παίρνω το αυτοκίνητό μου, έτσι με μια εμπειρία τζίγκερ, και κατεβαίνω προς το κέντρο για να πάω να πληρώσω το λυγμένο λογαριασμό, να μην έχω και πρόστιμο. Βέβαια, δεν μπορούσα να παρκάρω εκεί που ήταν το μέγαρο του ΟΑΤΕ, γιατί εκεί είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και το πάρκινγκ, όπως αντιλαμβάνεστε, και λογικά απαγορεύεται. Είχα λοιπόν τη φαϊνή ιδέα να το παρακάνω σε ένα παρακείμενο στενό, δεδομένου ότι είμαι έξυπνος άνθρωπος και όταν τέτοια ζητήματα έτσι δύσκολα προκύπτουν στη ζωή, αμέσως τα απαντάω με δραστηριότητα και με πυγμή. Πάω λοιπόν δίπλα και είμαι έτοιμος να παρακάρω. Πράγματι, βλέπω σε ένα κενό μεταξύ ας πούμε δύο αυτοκινήτων. Λέω, είναι μικρό μεν, αλλά η τεράστια εμπειρία μου ως οδηγού θα με φέρει να πούμε να το παρακάρω και πράγματι μπαίνω έτσι με δύο μανούβρες. Μπαίνω, δεν προλάβα να το βάλω. Έρχεται ένας κύριος έτσι με ένα ευγενικό τρόπο και μου λέει: ξέρετε, πρέπει να την πουλέψετε. Κύριος, σώδω. Μην παρκάρεις εδώ. Θα έρθει η φορτηγά να ξεφορτώσει. Έχετε δίκιο. Δύο λεπτάκια. Δίπλα στον ΟΑΤΕ να πληρώσω το πρόστιμο που έχω να πληρώσω και θα φύγω αμέσως. Εγώ στο είπα: θα έρθει η φορτηγά να ξεφορτώσει. Θα στο γρατζουνίσει. Δεν ξέρω τίποτα. Τι λέτε, κύριε, να κάνετε. Δεν με ενδιαφέρει. Μην είστε άνθρωποι, κύριε. Εγώ τώρα το έχω πληρώσει ακόμα του κόντα λεφτά. Ακόμα γραμμάτι έχω. Α, γρατζουνάτε. Να πάει, ρε, φύγει να πάρει. Δεν είναι πράγματα αυτά, κυρία μου. Την ώρα που γύριζα γύρω-γύρω από τον ΟΑΤΕ για να βρω καμιά θέση να παρκάρω, δεν γύρισα και πάρα πολλές φορές, καμιά δεκαπενταριά φορές, και εκεί από την αγανάκτησή μου, την ώρα που πήγα να βάλω τα κλάματα από τη χαρά μου, βλέπω πραγματικά ένα κύριο σε μια θέση να ανάβει το δεξί του φλάσκι και να είναι έτοιμο να φύγει. Πηγαίνω κι εγώ από δίπλα να μην το πλησιάζω και του λέω με ένα μηνικό τρόπο: κύριε μου, μήπως πρόκειται να την πουλέψετε. Καλή σας μέρα. Βλέπω έχετε ανάψει φλας. Πρόκειται να φύγετε. Ένα λεπτό, κύριε, ζεσταίνω τη μηχανή μου και θα φύγω αμέσως. Τη ζεσταίνετε? Ναι, ναι. Τώρα τα. Τώρα, σε ένα λεπτό. Εντάξει. Και να παρκάρω, ξέρετε, για τη δουλειά αυτή. Ζεστάθηκε. Ένα λεπτό, Ακόμα. Προχώρα, ρε, αλήτη, που κατέβηκε σε κάτω. Συγγνώμη, κύριε, μου με λέτε αλήτη, σας όνομαι και αλήτη. Είσαι αμορικότα. Δηλαδή και αλήτης και κότα, κύριε. Τώρα να σου δείξω, να σου σπάσω. Όχι, ναι, κύριε, είναι απλέρωτο το αμάξι, κυρία μου. Ακόμα γραμμάτια πλέρωνα, κύριε. Τώρα τι θες, να σου σπάσω και το γλώμπο που έχει στο κεφάλι. Το γλώμπο, πώς θα φέγω, κύριε, μετά. Θα φύγω, μα είμαι. Όξω, ρε. Εμφανώς τρομοκρατημένος από την άδικη επίθεση των συμπολιτών μου, μπήκα στο αυτοκίνητό μου και ξεκίνησα. Κοιτώντας από το καθρεπτάκι του αυτοκινήτου μου, διαπιστώνω ότι ο κύριος που μου χάλασε πριν τον υαλοκαθαριστήρα πάρκαρε στη θέση του αυτοκινήτου που ζέστανε τη μηχανή του ο κύριος πριν. Στο επόμενο στενό, όλο το δεξιό μέρος του δρόμου ήταν ελεύθερο. Πάρκαρα ανακουφισμένος. Μια περαστική καλοκάγαθη γριούλα, κρατώντας ένα πεκινό ακυνηγό σκύλο στην αγκαλιά της, μου έκανε νόημα γεμάτο αγωνία στο παράθυρο. Άνοιξα. Φύγε, φύγε, μην παρκάρετε εδώ, απαγορεύεται το πάρκινγκ. Σας παρακαλώ, ξέρετε. Θα τηλεφωνήσω και θα πας πρόστιμο. Δύο λεπτάκια. Εδώ θα πάω να πληρώσω εδώ ένα λογαριασμό στον ΟΑΤΕ απλήρωτο και θα έρθω αμέσως. Όλοι τα ίδια λέτε. Σας παρακαλώ. Φύγε, γιατί ξέρω, έχεις πρωί-πρωί να πάτε καμία καθαρία, βγάλετε τα μάτια σας. Τα ξέρω. Σας παρακαλώ, καλή μου γιαγιούλα. Αφήστε. Γιαγιούλα, ποιον είπε γιαγιούλα, καλέ. Γιαγιούλα! Αγανακτισμένος και εκνευρισμένος, μπαίνω στο αυτοκίνητό μου να βρω αλλού πάρκινγκ. Με το που στρίβω, ευτυχώς, βλέπω τη γωνία άδεια. Το πάρκινγκ απαγορευόταν, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Δεν με ενδιαφέρει. Ανεβαίνω κάθετα να πούμε και παρκέρω, να πάω στο πεζοδρόμιο να πούμε. Ευτυχώς εκείνη την ώρα μου έρχεται η φαϊνή ιδέα, γιατί είμαι ο φαϊνός εγώ, ο ιδεολόγος. Γράφω σε ένα άσπρο χαρτί, χαλασμένο, το κολλάω στον παρμπρίζ και φεύγω. Αυτή η πόλη σε κάνει ψεύτη. Εν πάση περιπτώσει, πάω τακτοποιούμε με το που έρχομαι. Συγγνώμη, κύριε. Τι έγινε? Έχετε παρκάρει παράνομα. Ωραία, τι. Πήρατε το μυαλό καρταριστή για να μην σας γράψω? Όχι, κυρία μου, εμένα μου το σπάσανε πριν προηγουμένως εδώ πέρα. Δεν ξέρετε πόση τροχέα ακριβνά. Πήγα να πληρώσω ένα πρόστιμο και μου σπάσανε το μυαλό καθαριστήρα και αυτό τι να κάνω. Γυρνάω από το πρωί, γυρνάω. Έχει κοντεύει να ανοιχτώσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι πάλι, τι κάνετε, κυρία τροχέα? Τι πρόστιμο. Και άλλο πρόστιμο. Πού θα το πλένωσε εδώ αυτό? Συνομόνια. Πού έτσι, συνομόνια. Συντροχέα. Ποιο θα βρω, συντροχέα? Εμένα. Πώς λέγεστε? Τάρλατς. Τάρλατς. Πήρε ξένα συντροχέα? Είμαι ομογενής. Ομογενής. Άρα για μόνο πρόστιμα και αυτά είναι φοβερό πράγμα. Είναι δυνατόν να τρελαθούμε?